Πλοία γραμμής. Πολικό ψύχο στο σαλόνι, καπνός από το φουγάρο στο κατάστρωμα και στο αμπάρι. Ματιά σε μένα! Μη κοιτάς καθρέφτες! Τόσες ιστορίες, τόσες αναμνήσεις, τόσοι διαφορετικοί τύποι ανθρώπων. Και σήμερα θα τους γνωρίσουμε όλους. Να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και το Cosmote Deals for You, με το οποίο κάνεις διακοπές με τα πλοία της Hellenic Seaways χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί παίρνεις δώρο το εισιτήριο της επιστροφής. Μπείτε στο cosmote.gr κάθετος Deals for You και μάθετε τα πάντα. Μετά το βίντεο. Τώρα πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα συναντήσετε στο ταξίδι σας. Ξεκινάμε με τον τύπο που περιμένει στην είσοδο του πλοίου, λες και θα ξεκινήσει αγώνας δρόμου. Το Χουσέιν Μπολτ των ακτοπλοϊκών. Πάμε! Δώσ' το! Ο καναπές είναι δικός μου! Εγώ θα προλάβω όλα τα καλά σαντουιτσάκια στο κηλικείο! Γιαγιά, θα τα πούμε στο photo finish! Τύπος 2. Αυτοί που πιάνουν όλο το σαλόνι μόνοι τους, που κουβαλάνε μια τεράστια βαλίτσα όχι επειδή πάνε πολλές μέρες διακοπές, αλλά έτσι ώστε να μπορούν να την ανοίξουν και να πετάξουν τα ρούχα τους για να κρατήσουν θέσεις. Βλέπεις άτομο μόνο του που έχει πιάσει 6 καναπέδες, 8 καρέκλες και 3 σκαμπό. My precious! Μην κάθεστε εκεί, είναι πιασμένη για τη θεία μου. Πού είναι η θεία σου? Τώρα έρχεται, θα μπει σε 3 ώρες στην άξο. Αγαπημένος μου τύπος είναι ο τύπος θα κοιμηθώ όπου να είναι. Βασικά όχι όπου να είναι, θα κοιμηθώ στο σημείο που εμποδίζω τους πάντες. Αυτούς που όπως τους περνάμε, κατά λάθος δίνουμε και μια κλωτσιά και λέμε Αναπόσπαστο κομμάτι του πλοίου είναι οι τύποι που θα παίξουν τάβλη. Αυτοί που θα ξεκινήσουν την πρώτη παρτίδα όταν φεύγουν από το λιμάνι και θα τελειώσει το παιχνίδι 10 μέρες μετά στο ίδιο λιμάνι. Λοιπόν, το σκορ είναι 145-138 και το παιχνίδι πλακωτό. Εσύ κάτσε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πρέπει να πάω τουαλέτα εδώ και 6 μέρες. Θα πας τουαλέτα το Σεπτέμβριο που θα γυρίσεις τη δουλειά σου. Δεν έχεις υπάρξει σε ελληνικό πλοίο αν δεν έρθεις σε επαφή με τους ταπεράκηδες. Και δεν μιλάω για αυτούς που φέρνουν σαντουιτσάκια, μιλάω για αυτούς που στείλουν το μεγαλύτερο τσιμπούσι που έχει υπάρξει ποτέ. Αυτούς που ενώνουν 6 τραπέζια, βάζουν λαδόκολα, βγάζουν ψισταριά και φέρνουν και ένα λιράρι. Κάθε παρέα όταν ταξιδεύεις έχει σίγουρα δύο τύπους. Ο πρώτος είναι αυτός που ζαλίζεται με το παραμικρό και δεν αντέχει τη θάλασσα. Ο τύπος που πριν φύγεται έχει μπουκώσει μια καρτέλα δραμαμίνες ενώ ξέρει ότι η θάλασσα είναι λάδι. Ω, κουνάει! Ω, ζαλίζομαι! Μπορείς να ηρεμήσεις, είμαστε ακόμα στο λιμάνι. Ο άλλος τύπος είναι ο αντίθετος αυτού του τύπου. Ο τύπος «Εμένα δεν με πιάνει η θάλασσα» που απλά το τελικιάζει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από κύμα. Φέρε λίγο μπύρα. Δεν ζαλίζομαι. Πώς την παλεύει αυτός ο τύπος? Εγώ ζαλίστηκα και δεν είμαι καν σε πλοίο. Αυτός ο τύπος... Ακόμα ζαλίζομαι. Αυτός ο τύπος είναι ο φίλος που έχουμε όλοι, που έχει 9 μποφόρ και ο τύπος καραγουστάρει. Τέτοιο νανούρισμα μόνο στην αγκαλιά της μάνας μου έχω κάνει. Οι πιο πολλοί άνθρωποι μέσα στα καράβια έχουν μια χαρά. Πάνε διακοπές, βρε παιδί μου. Αλλά πάντα υπάρχει ένας τύπος που δεν θέλει να είναι εκεί. Μιλάω για τον τύπο που φοράει φούτερ, κουκούλα, τεράστια ακουστικά. Αυτό τον έφηβο που συνεχώς φωνάζει. Άσε με ρε μάνα! Εύχομαι το καράβι να χτυπήσει σε κανένα βράχο και να πεθάνουμε όλοι. Όλοι τον ξέρουμε αυτό τον έφηβο και κατά βάθος όλοι μας το φοβόμαστε. Γι' αυτό όπου είναι αυτός ο έφηβος, γύρω του έχει 4 καρέκλες άδειες. Λατρεύω τον ενθουσιασμό αυτού του τύπου. Δεν έχει δει ποτέ του δελφίνι, αλλά ακόμα ελπίζει. Πού είναι, θα το βρω, πού είναι? Αυτόν τον τύπο που πάει για 2 λεπτά τουαλέτα και τότε περνάει ολόκληρο κοπάδι. Ο ίδιος ο Free Willy κάνει άλμα πάνω από το πλοίο. Υπάρχει ένας τύπος που δεν χρησιμοποιεί το πλοίο ως μέσο μεταφοράς, αλλά ως ηλεκτρικό σταθμό. Ο τύπος περνάει όλο το ταξίδι προσπαθώντας να βρει μία μπρίζα για να φορτίσει ό,τι ηλεκτρική συσκευή έχει. Που πάντα τη βρίσκει αυτή την μπρίζα κάπου ψηλά και περνάει όλο το ταξίδι στο ταβάνι έτσι σαν το Spider-Man. Φτάσαμε στο λιμάνι μας, έλα! Δεν γίνεται, είμαι ακόμα στο 34% μπαταρία. Μία από τις λατρείες μου στο πλοίο είναι ο τύπος «Ξύπναμε όταν φτάσουμε». Αυτός που άμα τον ξυπνήσεις λίγο πριν φτάσετε στραβώνει. Τι με ξυπνάς τώρα ρε, έχουμε άλλα 6 λεπτά ακόμα. Τον θαυμάζω αυτόν τον τύπο γιατί κοιμάται σε μια στάση που δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να κοιμηθεί κανείς. Πάνω σε μια πλαστική καρέκλα με ένα σπασμένο πόδι, χωρίς πλάτη, δίπλα στο φουγάρο, έτσι. Φτάνουμε. Μήπως φτάνουμε τώρα. Πριν δεν φτάναμε, αλλά τώρα. Κάθε παρέα έχει ένα τέτοιο τύπο. Αν νομίζετε ότι η δική σας παρέα δεν έχει ένα τέτοιο τύπο, είναι επειδή αυτός ο τύπος είστε εσείς. Μία κατηγορία από μόνος του είναι ο ερασιτέχνης θαλασσοπόρος. Αυτός που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου πει ακριβώς πόσα μποφόρα έχει η θάλασσα. Εξαράκι χαλαρό. Τραμουντάνα. Βορειοανατολικός.
Έτσι καλεί τους γλάρους. Η θάλασσα έχει μία μικρή θλίψη. Είναι ποιητική, σε κάνει να σκέφτεσαι. Αλλά κάποιοι τύποι το πάνε στα άκρα. Μιλάω για αυτούς τους θλιμμένους τύπους που περνάνε όλο το ταξίδι αγναντεύοντας το πέλαγος. Η ζωή είναι σαν τα κύματα. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Στα παλιά χρόνια, μία από τις αγαπημένες ασχολίες των ανθρώπων είναι να πηγαίνουν στο λιμάνι και να χαιρετάνε τους ανθρώπους στα πλοία που φεύγουν. Και ναι, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν ακόμα! Αντέο! Και με πάθος! Αυτοί που είναι πάνω στο πλοίο και χαιρετάνε, λες και δεν πάνε Σαββατοκύριακο στο νησί, αλλά λες και πάνε να ανακαλύψουν τον νέο κόσμο. Φέρε μου μαντέλη! Από τη στιγμή που θα δεις το νησί στον ορίζοντα, μέχρι τη στιγμή που θα φτάσεις, μπορεί να περάσουν ώρες! Αλλά κάποιοι τύποι το αγνοούν αυτό. Παιδιά, παιδιά, οι άνδρος, σηκωθείτε όπως είστε, μαζέψτε πράγματα, πάμε, πάμε. Μα είμαστε μακριά ακόμα. Δίπλα είμαστε. Πάμε όλοι στο αμάξι να ανάψουμε μηχανή. Θέλω να το κάψω για 3 ώρες. Μιλήσαμε για αυτούς που έρχονται στο πλοίο με σαντουιτσάκια, αυτούς που στείλουν ολόκληρο τσιμπούσι, αλλά υπάρχει μια άλλη κατηγορία που είναι οι τύποι οι οποίοι πάνε και σηκώνουν όλο το κηλικείο. Τσιπς. Πόσα λεφτά έχουν αυτοί οι τύποι! Τάστ. Λοιπόν, το budget για τις διακοπές είναι 600 ευρουλάκια. Λέω να ταξιδέψουμε τώρα, πριν φύγουμε από τον Πειραιά. Κρακεράκια! Σε αυτή τη θέση έχω έναν από τους αγαπημένους μου τύπους, τον κομμάντο των πωλήσεων, τον άρχοντα του marketing. Τον τύπο που πουλάει Συριανή χαλβαδόπιτα. Που βλέπεις την μπουκαπόρτα να κατεβαίνει στο λιμάνι και εκείνος ανεβαίνει ήδη από τα σκοινιά. Look at me, I am the captain now. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος πολιτής στον πλανήτη. Πόσα θες, 6, 6, 6, 36, τι μου δίνεις, 40, 40 δεν έχω χρόνο για ρέστες. Είμαι τα καλά σου λοιπόν, σου πετάω μέσα και ένα λουκουμάκι και είμαστε πάτσι, εντάξει, πιάσε. Τα. Επόμενος! Φτιάξε ένα μεταλλικό κουτί από το οποίο δεν μπορείς να δραπετεύσεις. Γέμισε το με όσους ανθρώπους παίρνει και πέτα μέσα 5 πιτσιρίκια με άπειρη ενέργεια. Μόλις έφτιαξες το σενάριο για μία ταινία τρόμου. Ίσως ένας από τους πιο ενοχλητικούς τύπους ανθρώπων στα πλοία είναι τα παιδιά. Και το ξέρω, γιατί έχω παιδί. Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά, όπως και τα σκυλιά, θα έπρεπε να ταξιδεύουν μέσα σε ειδικά κλουβιά. Πλάκα κάνω. Ηρεμήστε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταξιδεύουν μέσα σε ειδικά κλουβιά τα σκυλιά. Και τελειώνω με το πιο cringe ζευγάρι που θα συναντήσετε ποτέ. Το ζευγάρι που πάει μπροστά στην πλώρη, αγκαλιάζεται και... Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να ταυτιστήκατε. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και να γράψετε με σχόλιο από κάτω ποιον τύπο ανθρώπου που ταξιδεύει με πλοίο γραμμής έχω ξεχάσει. Να ευχαριστήσω το Cosmote Deals for You και την Hellenic Seaways που υποστήριξαν αυτό το βίντεο. Μπείτε στο cosmote.gr / Deals for You και δείτε πώς θα πάρετε δώρο το εισιτήριο επιστροφής. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα, μέχρι τότε... Ματιά σε μένα! Και καλό καλοκαίρι.